The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips. Είμαι στο θέατρο Παλά σε μια μεγάλη παραγωγή. Θέλω να μου πεις λοιπόν για το ρόλο σου. Καταρχήν στο Νάσης τα θέλω όλα. Παίζω τον Κώστα Γράτσο, υπαρκτό πρόσωπο, στην όρημη του ηλικία, γόνος εφοπλιστικής οικογένειας, ο άνθρωπος που μίλησε τον Ωνάση στην μεγάλη ζωή και από κοινού μετά και ιδίως στην αυσιπλοεία. Και έμεινε δίπλα του φίλος και συνεργάτης, το δεξί του χέρι θα έλεγα, διαχειρίστηκε δηλαδή τα επιχειρηματικά της οικογένειας και μετά το θάνατο του Αριστοτέλη Ωνάση, βοηθώντας τη Χριστίνα να σταθεί στα πόδια της μετά από το θάνατο του Αριστοτέλη. Πώς είναι σαν συνεργάτης ο Σταμάτης Φασούλη? Ένα παιδί. Ένα σκανταλιάρικο, χαριτωμένο παιδί. Δημιουργεί μια πολύ εφρόσιμη κατάσταση, ξεκινάει με ιστορίες και μέσα σε αυτή την ήρεμη κατάσταση θέλει να γλιστράνε οι ηθοποιοί από την προφορικότητα της παρέας στην προφορικότητα των ρόλων. Να μεταφέρουν δηλαδή οι ηθοποιοί σε αυτό που κάνουν μια φέτα ζωής. Γυναίκα χωρίς όνομα, εκεί δεν είσαι πολύ καλό παιδί. Τι να κάνουμε. Κοίτα, είναι ένας ψυχολογικά διαταραγμένος άνθρωπος. Ήταν και η μητέρα του και η γιαγιά του. Και είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο. Θέλω να με πας λίγο πίσω, να γνωρίσουμε έτσι στα γρήγορα όσο μπορούμε τον Κώστα Φαλελάκη. Γεννιέσαι στην Κρήτη, αυτό το ξέρω. Γεννήθηκα σε ένα χωριό που δεν είχε ρεύμα, δεν είχε νερό. Όντως. Δεν είχε δρόμους, ναι. Φτωχοί άνθρωποι, όλοι όμως ήμασταν, οπότε δεν έκανε διαφορά. Εκεί πήγα δημοτικό, στο γυμνάσιο πήγα σε μια κοντινή Κωμόπολη. Κάναμε μια πεζοπορία 4-5 χιλιόμετρων για να πάρουμε ένα λεωφορείο και να πάμε εκεί. Τέλος πάντων, πήγα μέχρι το γυμνάσιο. Οι γονείς μου είπαν: εντάξει, ξέρεις να γράφεις, να διαβάζεις, να μείνεις στο χωριό, να παραλάβεις και την περιουσία και να αυτό. Έκατσα ένα χρόνο, αισθάνθηκα ότι δεν είναι αυτό που θέλω, αλλά δεν ήξερα και τι θέλω. Και έφυγα, έγινε μια ρήξη εκεί με την οικογένεια, τέλος πάντων. Έδωσα εξετάσεις στο Λύκειο, γιατί τότε ήταν γυμνάσιο Λύκειο. Πας Αθήνα ή Χανιά? Χανιά. Και εκεί σιγά σιγά γνωρίζω και τον κόσμο, γιατί ουσιαστικά δεν ήξερα και τίποτα. Συνειδητοποιείς πως είναι μια πόλη, ναι. Μετά όμως εντελώς τυχαία μπήκα σε ένα αεραστεχνικό θείασο. Και εκεί ήταν αποκαλυπτικό και πια ούτε το γυμνάσιο, ούτε το Λύκειο δεν τελείωσα. Δηλαδή, όντως δεν το έχω τελειώσει. Γραφόμουν ίσα για να έχω την αναβολή πια και αφοσιώθηκα στο θέατρο. Και το 1991 γνώρισα τον Νάτο Χατζησάβα και για να συνεχιστεί αυτή η σχέση μετακόμισα στην Αθήνα, οπότε πια από το 1991 είμαι στην Αθήνα. Για χάρη του δηλαδή. Για χάρη του, για χάρη αυτής της σχέσης και δεν μετάνιωσα ποτέ. Εγώ συγκλονίστηκα μαζί σου όταν μίλησες για το Μινά στην κηδεία του. Και όταν σε μια συνομιλία που είχαμε, που παρότι δεν με γνώριζες τότε, σε πήρα τηλέφωνο για το T-Life και μου είπες δύο λόγια. Συγκλονίστηκα για την αγάπη που ένιωσε για αυτόν τον άνθρωπο και συγκινήθηκα για τον τρόπο που μίλησες, αλλά συγκινήθηκα και γιατί είπες αυτή την κουβέντα. Ήμουνα με αυτόν τον άνθρωπο 25 χρόνια και δεν μπορούσα να πάρω τη σωρό του να τη θάψω. Και θεωρώ ότι συνέβαλε η δικιά σου περίπτωση, όσο και να σου φαίνεται περίεργο, στο να ψηφιστεί επιτέλους αυτός ο νόμος, που έχει κάποια κενά για την υιοθεσία κλπ. Ναι, νιώθεις δικαιωμένος εσύ, σαν δίνει, Κώστα. Δίνει κάποια δικαιώματα, κάποια αυτονόητα δικαιώματα που όμως δεν υπήρχαν. Δεν ξέρω αν ξέρει ο ελληνικός λαός ότι το 13 που ψηφίστηκε το, που εκκρεμούσε και ψηφίστηκε το σύμφωνο συμβίωσης εξαιρώντας τους ομοφυλόφιλους, το ελληνικό κράτος πλήρωνε πρόστιμο στην ΕΟΚ γιατί εξαίρεσε τους ομοφυλόφιλους. Και ήδη το 13 άργησε γιατί έπρεπε να έχει ψηφιστεί από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Ναι, γιατί εσύ έζησες με τον Μινά Χατζησάβα ολόκληρη ζωή, 25 χρόνια και δεν μπορούσες μετά να κάνεις πράγματα που αν υπήρχε το σύμφωνο ψηφίας, θα τα έκανες. Και μόνο αυτό. Και είναι και το οικονομικό. Δεν δουλεύατε μαζί, δεν βγάζατε κάποια λεφτά μαζί κοινά. Ναι, πήραμε ένα σπίτι και αυτό το σπίτι, επειδή ήταν στο όνομα του Μινά,
και δεν υπάρχει βαθμό συγγένειας, καθότι δεν υπήρχε το σύμφωνο να το κυρώνει. Εγώ πλήρωσα 28.000 φόρο στο ελληνικό κράτος, φόρο κληρονομιάς. Για να το σπίτι που, είχαμε αγοράσει από εκεί. Μαζί, που δουλεύατε όλα αυτά τα χρόνια. Σου λείπει τώρα, έχουν περάσει 3,5 χρόνια. Μου λείπει, αλλά είναι συνέχεια μαζί μου. Τι σε εγωίτευσε το μηνά και είπε, είναι ο άνθρωπος ζωής μου και έμεινες μαζί του μέχρι το τέλος. Το ότι μοιάζαμε. Ήμουνα εγώ. Αλήθεια. Σε μια άλλη ηλικία. Δεν χρειάστηκε ποτέ να διευκρινίσουμε πράγματα. Ήταν αυτονόητο το ότι σε αυτό το θέμα ή σε εκείνο θα είχαμε αυτή τη γνώμη. Ένας πάρα πολύ τρυφερός άνθρωπος, χαριτωμένος, εφρόσινος, όμορφος. Εντάξει, σου λείπει. Το βλέπω. Από τον τρόπο, με την αγάπη που μιλάς. Πάβει να σου λείπει η ίδια σου η ζωή. 25 χρόνια. Εντάξει, εδώ είμαστε, προχωράμε και... με συντροφιά. Αυτού του ανθρώπου. Άλλη μια ερώτηση για τον Μινά Χατζησάφα. Πώς γνωριστήκατε? Εγώ ερχόμουν από καιρό σε καιρό στην Αθήνα σε κάποια παράσταση δική του με έναν κοινό γνωστό. Γνωριστήκαμε και ήταν ακαριαίο. Παίζανε το κρίμα που είναι πόρνη. Όταν τον είδα στα πρώτα δευτερόλεπτα, έπαθα την πλάκα μου. Λέω, το πλάσμα είναι αυτό. Και καθώς κυλούσε, σκεφτόμουν αυτό που κάνει δεν είναι αποτέλεσμα υποκριτικής δυνότητας. Εδώ έχουμε να κάνουμε, και την έκανα αυτή τη σκέψη, έχουμε να κάνουμε με ένα εξαιρετικό άνθρωπο που αξίζει να περάσεις τη ζωή σου μαζί του. Και το έφερε η ζωή και συνέβη. Πολύ ρομαντικό. Έχεις ένα ποιητικό λόγο, εκτός από ωραία φωνή βαθιά. Διαβάζεις ποιήση. Ναι, ναι. Και ο Μινάς. Και σε αυτό ταιριάξαμε. Θέλω να πεις ένα όνειρό σου. Θα σου απαντήσω με στίχο της Δημιουργά. Δεν ονειρεύομαι. Τα όνειρα που είδα αποδείχτηκαν ανυπόλυπτα. Πήγαν και με άλλους ύπνους. Έχει τύχει ποτέ να περάσεις σε δύσκολα οικονομικά, να πεις... Βεβαίως, τώρα. Μέχρι τώρα, δηλαδή, μετά το θάνατο του Μινά, στα όρια της ανέχειας. Για να μπορέσω να ανταποκριθώ στο φόρο. Και να βιοποριστώ και αυτό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αρχίζω να τα καταφέρνω. Γι' αυτό και δουλεύω και τόσες πολλές ώρες. Για να τα βγάλω πέρα. Mm-hmm. Δεν έχει αιχεία. Σε αγχώνει η δουλειά, ότι πρέπει κάθε σεζόν να βρίσκεις την επόμενη. Σε αγχώνει, αλλά και σε ευχαριστεί. Την ώρα που την κάνεις. Έχεις μετανιώσει. Την κάνεις και αυτό θα έκανες ξανά, Ναι. Χωρίς αυτή. Ναι. Θα είχα τρελαθεί. Μπορεί και να μην. Ειδικά μετά το θάνατο του Μινά, μπορεί και να μην ήμουν και στη ζωή. Και σε στήριξε τόσο πολύ η δουλειά σου, έτσι, εργαστική. Η δουλειά μου και ένα πολύ κοντινό περιβάλλον ανθρώπων. Κάποιοι από αυτούς ανήκουν στον χώρο. Mm-hmm. Ένα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος, Κώστα, ζωή σου? Όλοι έχουμε από ένα. Να μην είναι καλά οι άνθρωποι που αγαπώ. Αυτό. Σου εύχομαι πάντα όλα καλά, επιτυχίες. Είσαι πολύ δυνατός, ταλαντούχος, ναι, χαίρομαι πολύ που... Όπως λέει και ο Ευρυπίδης στον Ορέστη, όλα τα αντέχει ο άνθρωπος. Θεή, μη μας λυπάστε, χτυπάτε κι άλλο. Δώστε μας κι άλλο κακό. Λοιπόν, δεν διαλέγεις εσύ. Έχει ένα μηχανισμό η ζωή τελικά πιο ισχυρό από ό,τι φανταζόμαστε. Γι' αυτό ίσως λέει... θωρακίζει, λες και... Όχι, μας θωρακίζει, τα βγάζουμε πέρα. Ή δεν τα βγάζουμε και... καταποντιζόμαστε, χανόμαστε, πεθαίνουμε. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, τη νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μου στο live. Και εγώ ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ανάσα μου κι αέρας, η γη μου εσύ, ανάσα μου.